Ο Νίκος Παναστάσης, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας από την Τολοκαρνανία. Καλημέρα σας. Θέλω να σας συγχωρήσεις, γιατί ξέρετε ότι βιαζόμαστε, τα θέματα είναι πολλά. Αλλά έχω ένα χούι, όταν είναι κάποιος να εκλεγεί βουλευτής, τους κοιτάω όλους τα βιογραφικά τους, να δω ποιοι είναι, ρε παιδί μου, είναι οι εκλεγέντες. Και βλέπω ότι ο Παναστάσης, όταν εξελέγει τώρα πρώτη φορά δεν είστε. Δεύτερη φορά, ωραία. Είδα λοιπόν τη σύνοπτο, δεν το είχα δει εγώ την πρώτη. Ότι είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία. Όχι, μεγαλώνεται πολύ. Τι. Αντισυνταγματάρχης. Αντισυνταγματάρχης, εντάξει, με συγχωρείτε. Αντισυνταγματάρχης λοιπόν εν αποστρατεία. Μου κάνει εντύπωση αυτό, εκεί θα καταλήξω. Ότι ένας τέτοιος τέλεχος των όπλων δυνάμεων του ΚΚΕ δεν είναι κάτι συνηθισμένο. Αυτό θέλω να σας πω. Το παράδοξο είναι ότι σας ξενίζει αυτό. Ναι. Αυτό είναι το παράδοξο, γιατί είναι απολύτως φυσιολογικό και ένας τέλεχος των ενόπλων δυνάμεων να έχει το δικαίωμα να επιλέξει. Καλά, δικαίωμα να φέρει το συζητάμε. Αυτό. Άρα δεν είναι καθόλου παράδοξο. Δεν είναι σύνηθες πάντως. Σύνηθες μπορεί να μην είναι και αυτό έχει και ερμηνεία βέβαια και πρέπει να το ψάξουμε και ιστορικά. Ναι. Αλλά είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή και στις ένοπλες δυνάμεις το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων έχει το δικαίωμα και την ευκαιρία να ψάξει και να βρει και να τοποθετηθεί, να κρίνει που είναι τα συμφέροντά του, να δει τις ρίζες του. Ναι. Και να τοποθετηθεί ανάλογα. Γιατί είμαστε αυτό το κεφάλαιο λοιπόν της Θεσσαλίας και της επόμενης μέρας, αλλά και της προηγούμενης. Δεν έχουμε φύγει από αυτή ακόμα, κύριε Παναστάση. Αν έπρεπε να έχει γίνει κάτι την προηγούμενη μέρα. Καταρχάς να πούμε ότι είναι συγκλονιστικές και η ένταση αυτής της συγκλονιστικότητας αυξάνεται καθημερινά. Οι σκηνές εγκατάλειψης που βλέπουμε και που ζούμε, γιατί και εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα, τα στελέχη και τα μέλη του κόμματος στη Θεσσαλία βρίσκονται και βοηθάνε εκεί πέρα τις καταστάσεις. Θέλουμε να πούμε ξεκάθαρα εμείς ότι η κυβέρνηση η παρούσα, τα κόμματα τα οποία κυβέρνησαν σήμερα, η τοπική και περιφερειακή διοίκηση έχει εγκληματικές ευθύνες όχι μόνο για την κατάσταση μετά τις πλημμύρες, αλλά και πριν. Είναι γεγονός ότι καμία οργανωμένη πρόληψη αυτών των φαινομένων δεν υπήρξε και δεν το λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα, το λένε οι ίδιοι οι κάτοικοι και εσείς κάνετε ρεπορτάζ και προφανώς και πιθανόν να έχει προκύψει και αυτό οι ίδιοι οι κάτοικοι ότι δεν έχει υπάρξει πρόληψη αυτών των φαινομένων εδώ και δεκαετίες. Έχουν δαπανηθεί εκατοντάδες εκατομμύρια και μέσα από τις αντεγκλήσεις τώρα από απόσυση των ευθυνών και της επίρρυψης του ενός των άλλων βγαίνουν και στη φόρα αυτά τα πράγματα. Και αυτό λοιπόν, αυτή η κατάσταση είναι πραγματικά αναμενόμενη. Δεν είναι αποτέλεσμα ανικανότητας μιας κυβέρνησης ή κυβερνήσεων. Είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένης πολιτικής. Γιατί έχουμε δει τις κυβερνήσεις να είναι πραγματικά ιδιαίτερα πετυχημένες σε άλλους τομείς, αλλά δεν ήταν προτεραιότητά τους το να σώσουν τον λαό της Θεσσαλίας και, την παραγωγική. Εγκληματικές παρεμβολική... δηλαδή βάζετε ποινική διάσταση. Εγκληματικές και το τονίζουμε αυτό το πράγμα. Και φυσικά και πρέπει να διερευνηθεί αυτό το θέμα. Αλλά θα πω και κάτι άλλο. Ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να σκύψουμε και να δούμε με πολύ προσοχή και να ενημερώσουμε, το βλέπουν και οι ίδιοι κάτοικοι της Θεσσαλίας, πού κινείται η κυβέρνηση, ποια είναι η ρότα της στην αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων. Και είναι πραγματικά απογοητευτικό. Καταρχάς, δεν υπάρχουν μηχανισμοί αντιμετώπισης οργανωμένη αυτής της κατάστασης, που σημαίνει ότι δεν υπήρξε, γιατί μίλησαμε και για το παρελθόν, κεντρικός σχεδιασμός αντιμετώπισης των πλημμυρών και τέτοιων φαινομένων. Δεύτερον, η ρότα της κυβέρνησης ποια είναι. Τι ανακοινώθηκε χθες. Επιβολή ειδικού τέλους αντιμετώπισης καταστροφών, το ένα κομμάτι, και το δεύτερο είναι προτροπή και εξέταση του ενδεχόμενου να ασφαλίζουν οι άνθρωποι τα σπίτια τους και τις περιουσίες. Τι είναι αυτό. Είναι αποποίηση της ευθύνης της κυβέρνησης ως κυβέρνηση απέναντι στον ελληνικό λαό. Μάλιστα. Και μετατόπιση της στην ατομική ευθύνη. Αυτά τα στοιχεία είναι όλα δείχνουν και το ξέρουν πλέον οι κάτοικοι ότι δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από αυτές τις κυβερνήσεις και το μακρύ τους χέρι που είναι η τοπική και περιφερειακή διοίκηση. Δεν είναι καθόλου, να το πω ευγενικό, το να καλείτε το Κομμουνιστικό Κόμμα στο στούντιό σας για να ακούει τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ αρθρώνοντας 30 δευτερόλεπτα. Αυτό ήθελα να πω. Τίποτε άλλο. Μιλήσατε αρκετά, κύριε Παναστάση. Αν θέλετε ότι σας αδικήσαμε την άλλη φορά, θα σας δώσουμε τον τριπλάσιο χρόνο. Είναι δική μου δέσμευση. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Και όχι, το τονίσω. Δεν είναι. Το κάνετε λάθος. Ειδικά σε αυτήν την εκπομπή, τιμάμαι το ΚΚΕ και πολλές φορές το έχουμε δώσει και λόγο. Και χθες, μάλιστα, ο κ. Πρωτούλης, υποψήφιος περιφερειάρχης, βγήκε μόνος του για ένα τέταρτο και μίλαγε. Το προσωποποιήσουμε τότε σε μένα. Όχι, δεν υπάρχει άλλο κανάλι που γίνει αυτό. Το λέω με λόγω γνώσεως. Λοιπόν, προς Θεού το προσωποποιούμε. Ίσα-ίσα, στην αρχή είδατε πώς υποδέχτηκα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Να είστε καλά.